Μητρόπουλος, δηλαδή τις καταγγελίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Ακριβώς ήταν αφορμή αυτός ο φάκελος που έστειλε ο υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, στην εισαγγελία, να ξεκινήσει έρευνα για το θέμα αυτό και για πρώτη φορά, Βρυδίκη, μετά από 5 χρόνια. Άρα είναι πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, με αφορμή την έρευνα του κύριου Παπαγγελόπουλου για τις καταγγελίες περί εγκληματικής οργάνωσης που αφορά την πορεία του μαύρου χρήματος σε αυτή την περίπτωση, που γίνεται και η επαφή με τον κύριο Φαλτσιανή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και σε αυτή την κατάθεση που είναι για πρώτη φορά, χρειάστηκε να γίνει ένα ταξίδι αστραπή με άκρα μυστικότητα. Ήταν ο όρος που έθεσε ο Ανδρέας Φαλτσιανή για να καταθέσει. Μυστικότητα και προστασία ζήτησε. Με επικεφαλής τον προϊστάμενο της εισαγγελίας έγινε το ταξίδι. Περίπου 11 ώρες διήρκησε η κατάθεση. Ο Φαλτσιανή χρησιμοποιούσε και τη βοήθεια πάντα του προσωπικού του υπολογιστή. Και η πρώτη φράση που χρησιμοποίησε ήταν: απορώ γιατί η Ελλάδα δεν μου είχε ζητήσει μέχρι σήμερα στοιχεία. Αυτό είναι το στοιχείο, αυτό είναι το αυτό που τόνισε ο ίδιος καταθέτοντας, αφού φάνηκε από την αρχή διατεθειμένος να βοηθήσει. Νομίζω αρκετά χρόνια πριν το έλεγε, έτσι δεν είναι? Έχει άκουσα. Ναι. Αρκετά χρόνια πριν το έλεγε. Ακριβώς, το παρότι το έλεγε πολλά χρόνια πριν, τώρα έγινε η κατάθεση αυτή. Μια κατάθεση που κρίνεται εξαιρετικά σημαντική. Αναμένεται πάντως να χρειαστεί χρόνο για να αξιολογηθεί. Δεν έκανε αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά έδωσε πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να ρίξουν φως στις τραπεζικές συναλλαγές που είχαν Έλληνες καταθέτες, οι οποίοι είναι ήδη στο στόχαστρο της δικαιοσύνης. Μα παράλληλα υπάρχει και μια έρευνα για τη φοροδιαφυγή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι σε εξέλιξη έρευνα για τη φοροδιαφυγή. Η έρευνα αυτή, το σκέλος αυτό, αφορά τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω offshore και ενός πολυδέβαλου τραπεζικού συστήματος. Θα πρέπει να σου πω ότι με την συνοδεία ανδρών των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών έφτασε ο Φαλτσιανή στο ραντεβού του με τους εισαγγελείς. Δεν αποκλείεται η κατάθεση αυτή να συνεχιστεί, εάν κριθεί αναγκαίο κατά την πορεία της έρευνας. Ωραία. Ντίνα, να ευχαριστήσω και εσένα.